Θα παρακαλέσω να πάμε στην Αντιγόνη τη Θάνου, τη συνάδελφου, η οποία βρίσκεται στο Αττικόν. Καλημέρα, Αντιγόνη. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου στις 8 ώρα το πρωί τελειώνει μια πολύ δύσκολη εφημερία. Ξεκινήσαμε χθες το πρωί με 11 κλίνες COVID και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία κίνη. Όμως δίνω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Σιδέρη που είναι δίπλα μου να μας πει ποια είναι η κατάσταση. Μια πολύ δύσκολη εφημερία τελειώνει σε λίγη ώρα. Πώς ήταν τα πράγματα? Ναι, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, κύριε Σιδέρη. Είναι ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων στο Αττικών. Περιμέναμε ότι δεν θα υπάρχει κλίνη για κλίνη μετά την εφημερία. Το θέμα είναι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα ή εάν διώξατε και κόσμο προς άλλα νοσοκομεία. Θα σας πω τι γίνεται. Γιατί καμιά φορά μόνο και κάποιοι αριθμοί φτάνουν για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος. Εχθές στη Γενική Εφημερία είχαμε 650 προσελεύσεις, οι 250 εκ των οποίων ήταν προσελεύσεις για COVID. Έγιναν 180 εισαγωγές, εκ των οποίων οι 50 ήταν ασθενείς COVID. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε κάθε εφημερία, εδώ και αρκετό καιρό, ξεκινάμε με ελάχιστα κρεβάτια, γίνονται κάποια εξιτήρια κατά τη διάρκεια της ημέρας, γίνεται ένας κυριολεκτικός αγώνας δρόμου από συναδέλφους για να γίνουν διακομιδές περιστατικών σε άλλα νοσοκομεία που μπορούν να δεχτούν αυτούς τους ασθενείς και στο τέλος της μέρας είμαστε πάντα στο ίδιο. Μηδέν κενές κλίνες. 50-60 ράτζα και μία με δύο κενές κλίνες μεθ COVID. Θεωρείτε... Αυτή είναι η κατάσταση και ρωτάμε τι άλλο πρέπει να γίνει. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Πέρασε ένας χρόνος. Ο τελευταίος μήνας είναι υπερβολικά δύσκολος για την Αττική. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας? Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό άλλο. Είμαστε στα όρια μας, ξέρετε. Είναι και στα σωματικά και στα ψυχικά τους όρια. Κάποιοι συνάδελφοι εδώ έχουν να κοιμηθούν πάνω από 24 ώρες. Κύριε Σιδέρη, είναι μια κατάσταση. Με συγχωρείτε για το ύφος μου, αλλά. Όχι, όχι, καθόλου. Τι λέτε, εσείς το ζείτε. Εσείς είστε στο πεδίο, είναι δυνατόν? Τι το ύφος σας? Καλά κάνετε και τα λέτε. Το ερώτημα είναι, αυτό που έγινε με το να δημιουργηθούν κάποιες non-COVID κλινικές στον ιδιωτικό τομέα, τον Τινάν, μπαίνουν στις εφημερίες κτλ., αυτό θα βοηθήσει λίγο ή πρέπει να πάμε σε ένα γενικότερο άνοιγμα αυτής της προσπάθειας? Πρέπει να πάμε σε μία επίσης ώρες αντιμετώπιση όλων των νοσοκομείων. Κάποια επιχειρήματα, ξέρετε, που ακούμε, δεν τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, μας λέγανε τόσο καιρό ότι δεν έχει, λέει, τις υποδομές ο ιδιωτικός τομέας για να στηρίξει μια τέτοια λειτουργία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Θα μετατρέψουν το Τζάνιο, εδώ το διπλάνο μας νοσοκομείο, σε νοσοκομείο COVID. Το Τζάνιο, ξέρετε, φτιάχτηκε το 1866. Και δεν μπορεί, λόγου χάρη, το Μετροπόλιταν, ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο, να νοσηλεύσει τέτοια περιστατικά. Ξαναλέω, κατά τη γνώμη μας, είναι επιτακτική αυτή η ανάγκη της πλήρους επίταξης. Πάντως, κύριε Σιδέρη, όσο καιρό διαρκεί αυτό το σπόδρο Υγείας κύμα, έκανε μια κίνηση και δεν ξέρουμε πόσο σε ικανοποιεί να στείλει στους κλινικάρχες ένα έγγραφο για την καταγραφή των κλινών, οι οποίες θα επιταχθούν μάλλον το επόμενο διάστημα, αν δεν μειωθούν τα κρούσματα. Δεν ξέρω πόσο σας ικανοποιεί αυτό. Στο βαθμό που δεν έχει επιταχθεί ούτε μία κλίνη COVID, καταλαβαίνετε ότι είναι λόγια. Μάλιστα. Γιατί, ξέρετε, στερείται από τον κόσμο, στερείται ένα αξιολογότατο επιστημονικό δυναμικό που βρίσκεται και αυτό στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Σωστό. Είναι αξιόλογοι επιστήμονες. Είναι συνάδελφοι με πολύ μεγάλη εμπειρία. Κύριε Σιδέρη, με μεγάλες υποδομές. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο σε όλους σας, σε γιατρούς και νοσηλευτές, σε διοικητικούς υπαλλήλους. Καλό κουράγιο και σας ευχαριστούμε θερμά.